Κυρία Μητσοτάκη, υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο, αχαήρευτος? Κώστας ο Μπακογιάννης. Να τα λέμε όλα αυτά, να τα καταγγέλουμε. Πρώην αχαήρευτος. Πρώην αχαήρευτος. Αυτός δεν διάβαζε. Πώς είναι δυνατόν για μένα η έκπληξη στη ζωή μου είναι αυτό το παιδί. 14 ετών, στο Μαράθι της Κρήτης Κολυμπάμ, παίρνει στο συντακτικό 0. Κολυμπάμ. Του λέω, Κώστα, η βάρκα είναι γαλάζια. Πες μου σε παρακαλώ, τι είναι αυτές οι 4 λέξεις. Κάνε μια ανάλυση. Και αρχίζει η εξής σκηνή. το ή. Κώστα, παιδάκι μου. Το ή. Το ο. Να σορκίζομαι. Το ο. Το. Τι είναι αυτά. Αμέσως το κατακαλώ και ρωτήσεις. Περιτώ να σου πω, δεν φτάσαμε στο βάρκα. Βέβαια, πού να φτάσουμε στο βάρκα που δεν ξέραμε το ή. Δεν φτάσαμε στο γαλάζια, στο είναι. Τρεχαγύρευε εκεί. Και βγαίνω έξω και βρίσκω την κόρη μου την Τώρα. Λέω, η οποία έπινε ούζο. Λέω, Ντοράκι, παιδί μου, ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά. Η Ντόρα θορυβήθηκε πάρα πολύ. Αλλά να σας πω και κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σχολείο, επειδή ήταν εγγονός του Μητσοτάκη, η γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, που δεν ήταν τότε η Ντόρα που είναι σήμερα, τον μπέρναγε, του έδινε βαθμό και έστω με το 10 και 2 πόντους πέρναγε την τάξη. Αυτό το παιδί έπρεπε τότε να μείνει στην ίδια τάξη. Δεν έπρεπε να προβαστεί ποτέ του. Και τότε κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Μας βρήκανε ένα θαυμάσιο σχολείο στην Αγγλία, ειδικό για παιδιά με δυσκολίες. Επήγε εκεί και από τότε άρχισε ένας άλλος άνθρωπος.